Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό Winner φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός του ότι είναι στυλοβάτης μιας ομάδας που ζει ένα όνειρο, έχει φιλοδοξίες να φτάσει την ομάδα του Όφη Εράπετρας πάρα πολύ ψηλά. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Θανάση Χινόπουλο. Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Καλώς σε ευχαριστώ που έκανες το μικρό ταξίδι αυτό από την πανέμορφη Εράπετρα για να έρθεις εδώ στο στούντιο του Winner. Έχετε και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο με τα Τρίκαλα και δεν ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό που λέω, θα μας το πείτε εσείς. Ζείτε ένα όνειρο, η ομάδα είναι τρίτη. Σωθήκατε καταρχήν. Σωστά, ναι. Και χτυπάει άνοδο. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό σας. Πράγματι, έχουμε κάνει μια πολύ θετική πορεία, θα έλεγα. Mm-hmm. Αφού εκπληρώσαμε τον πρώτο στόχο, να ξεφύγουμε από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού, καταφέραμε αυτή τη στιγμή, με συγκρατημένη αισιοδοξία, να κοιτάζουμε λίγο προς τα πάνω, προς την κορυφή. Και δεν είναι και μακριά η κορυφή. 37 βαθμούς Όφη Εράπετρας, 40 Ιωνικός, 43 στα Τρίκαλα που τα έχετε το Σάββατο στις 3 στο Βουζουνεράκιο, στην Εράπετρα. Πράγματι έτσι είναι όπως τα λέτε. Θα κάνουμε μία προσπάθεια, θα συνεχίσουμε. Όπως σας είπα, έχουμε συγκρατημένη αισιοδοξία και ως ομάδα αντιμετωπίζουμε κάποια θεματάκια αναφορικά με κάρτες παιχτών που έχουν συγκεντρώσει. Δηλαδή δεν πέσει η ομάδα, έχει κάποιες ελλείψεις, δεν είναι πλήρης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι μετά το πρώτο τελευταίο παιχνίδι με τον Ασπρόπυργο που κερδίσαμε στο Βουζουνεράκιο, τα παιδιά μας απεγκλωβίστηκαν από αυτό το άγχος, γιατί και μαθηματικά τελειώσαμε με το θέμα του υποβιβασμού. Και γι' αυτό πήγαν στη Βέρεια, παίξαν ανοιχτά, παίξαν ένα ωραίο παιχνίδι με μια πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Και καταφέραμε και κερδίσαμε. Και κάνατε το διπλό. Κάναμε το διπλό. Είναι αυτό, είναι η άνοδος στόχος ή λέτε πάμε και όπου μας βγάλει. Το είχα πει από την αρχή ότι στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να αποφύγουμε την επικίνδυνη ζώνη. Ναι. Όταν είδα ότι είμαστε κοντά στο να αποφύγουμε, αναβάθμισα τη σκέψη μου και είπα ότι να καταλάβουμε μια αξιοπρεπή θέση στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή μετά την νίκη. Τώρα το ξαναλάζετε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή μετά την νίκη προς τη Βέρεια, λέω ότι με συγκρατημένη αισιοδοξία. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και έχει ο Θεός. Πάντως βλέπω κάποιες υπέροχες εικόνες από το γήπεδο, από τα στιγμιότυπα τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα λίγα δυστυχώς στιγμιότυπα, αυτό είναι βέβαια ένα άλλο θέμα. Μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Βλέπω κόσμο, βλέπω γεμάτη κερκίδα, βλέπω ένα σταθερό κόσμο τουλάχιστον 1000 ανθρώπων σε μια κατηγορία που αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη κατηγορία, η Football League. Τη λέμε Football League, αλλά είναι ουσιαστικά η τρίτη κατηγορία. Ναι. 1000 άνθρωποι δεν έχουν ούτε ομάδες στη Super League αυτή τη στιγμή. 1500 μπορώ να σας πω ότι κάθε δεύτερη Κυριακή είναι στο Βουζουνεράκι. Κοιτάξτε, ένα από τα όπλα μας είναι ο κόσμος μας, ο οποίος αποτελεί το 12ο και 13ο παίχτη. Στα 2,5 χρόνια που είμαι πρόεδρος, θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία ότι ξαναφέραμε τον κόσμο στο γήπεδο. Έρχονται οι οικογένειες, έρχονται ολόκληρες οικογένειες, παππούδια, γιαγιά, αντρόγινα, παιδιά, γίνεται χαμός, γίνεται. Και χειροκροτάνε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν σας κρύβω ότι αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί υπήρξα και πρόεδρος άλλη ομάδα του τοπικού στα Χανιά. Τώρα βέβαια φτάσαμε εδώ επαγγελματικά. Είναι κάτι που με έχει συγκινήσει και σας διαβεβαιώνω ότι ένα μέρος της πορείας μας οφείλεται, της θετικής πορείας μας, οφείλεται σε αυτόν τον κόσμο, καθώς επίσης και στο σύνδεσμό μας, τους κουρίτες, οι οποίοι είναι κοντά μας και βοηθάνε πάντα με ευπρέπεια τις ενέργειες της ομάδας μας, τα παιχνίδια μας.
Αυτό είναι πάρα εσείς πολύ γιατί σημαντικό. Γιατί είπατε για τα Χανιά καταγωγή, δεν έχετε από εκεί κάτω, δεν έχετε από την Ιερά Πέτρα? Κοιτάξτε, εγώ. Όχι. Είμαι γέννημα θέρμα Αθηναίος. Α, είστε Αθηναίος. Και πώς βρεθήκατε? Λόγω γυναίκας είμαι. Γαμπρός δηλαδή. Γαμπρός κριτικός. Ξενομπάτης, όπως λένε. Και επειδή... Η σύζυγος από την Ιερά Πέτρα? Όχι. Από ένα χωριό των Χανίων. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Από εκεί και έπειτα, επειδή η επιχείρησή μου, η μισή έχει μεταφερθεί στην Ιερά Πέτρα, αναγκάστηκα να ασχοληθώ εδώ πέρα. Μας πάτε με τα καραβάκια σας στην πανέμορφη Χρυσή. Χρυσή και όχι μόνο, πριν 3 χρόνια έχω αρχίσει, πάμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Έχει ενδιαφέρον. Μακρύ γυαλό Κουφονήσι, μια πολύ ωραία... Από Ιερά Πέτρα πάντα? Όχι, ο Μακρύ Γυαλός είναι μισή ώρα από την Ιερά Πέτρα. Ναι, βάση λέω τα καραβάκια από πού? Βάση, από τα... Όχι. Ιερά Πέτρα, ίσως Χρυσή και μια άλλη διαδρομή. Μακρύ Γυαλός που είναι μισή ώρα από την Ιερά Πέτρα, στο Κουφονήσι, πάνω στο οποίο υπάρχει και το νοτιότερο αρχαίο θέατρο της Ευρώπης. Βέβαια. Λοιπόν, η μία περίπτωση αυτή και στα Χανιά, στην Κίσαμο Χανίων, κάνουμε Κίσαμος, Νήσο Γραβούσα, Λιμνοθάλασσα Μπάλου. Μάλιστα. Όλες αυτές τις περιοχές στην Ατούρα και είναι πολύ καλές. Είναι όλες ωραίες διαδρομές. Ωραίες διαδρομές και γεμίσει κανείς τις μπαταρίες. Βέβαια. Θέλω να σας πω λοιπόν άρα οι επιχειρήσεις σας φέρανε στην Ιερά εδώ, Πέτρα, ναι, ακριβώς. Και στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο και στα κοινά. Διότι όσο ήμουν στα Χανιά, είχα ανακατευτεί στο Δήμο Πλατανιά Χανίων, όπου διατέλεσα περίπου 10 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, ερχόμενος εδώ, ανακατεύτηκα στα κοινά, επικεφαλής παράταξης είμαι, έχω εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με άλλους 2 συμβούλους και είμαι και στα κοινά εδώ. Και πρόεδρος της ΕΠΣ Ιερά Πέτρα. Και προχθές εξελέγην και πρόεδρος της ΕΠΣ Ιερά Πέτρα. Της ΕΠΣ Λασιθίου. Της ΕΠΣ Λασιθίου, ναι, σωστά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στον κόσμο μας οφείλουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά, και μας βοήθησε σε αυτό και μας βοηθάει η κοινωνία, η τοπική της Ιερά Πέτρας. Είναι σημαντικό, είναι γιατί συνήθως ακούω παράπονα, αλλά τώρα λέτε εσείς κάτι είναι κάτι θετικό. Πολύ συγκινητικό το να βλέπεις 1.500 ανθρώπους κάθε Δεύτερη Κυριακή ή Σαββάτο που παίζουμε. Και σας λέω, έχουμε κάνει ανατροπές σε σκορ εξαιτίας αυτού του κόσμου. Εξαιτίας αυτού του κόσμου, μέσα σε 2,5 χρόνια που είμαι πρόεδρος, γιατί την πήρα την ομάδα από πρωταθλήτρια του Α τοπικού, πήραμε 7 τίτλους μέσα σε 26 μήνες, πήραμε 7 τίτλους, εκ των οποίων οι 2 εξαιρετικά σημαντικοί, δηλαδή πήραμε το κύπελο Ερασιτέχνων Ελλάδος, βγήκαμε πρωταθλητές γάμα εθνικής, έχουμε δώσει αξιοπρεπείς παρουσίες, έχουμε παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο τον κερδίσαμε μέχρι το 1993, με 2-1 και μας σοφάρει στο τελευταίο λεπτό. Έχουμε αφήσει το όνομα του Όφη Ιερά Πέτρας πανελλαδικά. Έχει αρχίσει και δημιουργεί μια διαφήμιση, έχει γίνει το brand name το όνομα αυτό. Εύχομαι και ο άλλος Όφη της Κρήτης, ο Όφη της Ιερά Πέτρας, εύχομαι πραγματικά να έχει και αυτός τις επιτυχίες του. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε, πρόεδρε, για το όραμά σας, να κουβεντιάσουμε και μια εξέλιξη που πληροφορούμε ότι υπάρχει στο ποδόσφαιρο και σας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Πάλι για κάποια ανακατέματα των κατηγοριών. Τα φτιάχνουν στο πόδι, μετά τα αλλάζουν. Έχει διαρρεύσει, δεν ξέρω και τις πληροφορίες σας, θα το κουβεντιάσουμε μετά, ότι μάλλον η Super League 2, αυτή η έμπνευση κάποιων, πάει περίπατο. Και θα επανέλθει η πολύ καλή και γνωστή μας Δεύτερη Εθνική. Σωστά. Πιθανότατα, από ό,τι πληροφορούμε, σε 2 ομίλους. Σας ενδιαφέρει? Θα το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Μαζί μας στο στούντιο του Winner, ο πρόεδρος του Όφη Ιερά Πέτρας, του δεύτερου Όφη της Κρήτης, ο κύριος Θανάσης Χινόπουλος. Πρώτη φορά έχω την ευκαιρία, πρόεδρε, έτσι να μιλάμε, να συζητάμε και... Χαίρομαι γιατί είσαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος. Έχω πει ότι το ποδόσφαιρο είναι και γενικότερα ο αθλητισμός ή σε κρατάει πολύ ή σε απογοητεύει πολύ γρήγορα. Είναι και ειδικά το ποδόσφαιρο και αυτές οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Χαίρομαι που έχεις έτσι ένα ενθουσιασμό. Το μικρόβιο του ποδοσφαίρου είναι έντονο, αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που πραγματικά, ας πούμε, βλέπουν κάποια πράγματα και φεύγουν, ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχεις ακόμα έναν ενθουσιασμό και εύχομαι να διατηρηθεί. Θα προσπαθήσω. Απλά μην νομίζετε, δεν κάνουμε μεγάλα ανοίγματα. Είμαστε
συγκρατημένη. Ναι. Έχω ένα καλό συμβούλιο, εξαιρετικούς ανθρώπους δίπλα μου. Ναι. Ιεραπετρίτες. Ιεραπετρίτες, ναι. Mm-hmm. Προσπαθούν όλοι. Έχω μια τοπική κοινωνία η οποία κάνει τα πάντα, όπως σας είπα, και με την παρουσία της στο γήπεδο και με χορηγίες. Και ζούμε το όνειρο. Αυτό. Ζείτε το όνειρο. Ζούμε τώρα, το όνειρο. Πάμε στο θέμα το άλλο. Εσείς και κάποιες άλλες ομάδες, αρκετές ομάδες, σας συμβαίνει το εξής. Πέρσι πήρατε το πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία, αλλά επειδή μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν αυτά, ξαναπαίζετε σε τρίτη κατηγορία. Γιατί έγινε αυτή η δημιουργία της Super League 2, αυτών που την εμπνευστήκαν έτσι όπως την εμπνευστήκαν. Και συμβαίνει αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία. Πήρατε πρωτάθλημα άνοδο, αλλά δεν ανεβήκατε κατηγορία. Ναι. Γι' αυτό είπα πριν ότι μπορεί να σε απογοητεύσει. Ναι. Φαντάζομαι ότι είχατε και πέρσι, ας πούμε, ένα πράγματι έξοδο μεγάλο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Πράγματι, αυτό που ζήσαμε πέρσι ήταν τραγικό. Ναι. Δηλαδή, διότι το ζήσαμε στα τελευταία, δεν το ξέραμε από την αρχή που ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια. Ήταν τραγικό, διότι φανταστείτε, κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια και ελπίζαμε ότι θα ανέβουμε στη Β' Εθνική και ξαφνικά εμφανίστηκε μια άλλη κατάσταση και τελικά στην ουσία παραμείναμε στην ίδια κατηγορία ενδεχομένως, ενώ ήμασταν πρωταθλητές. Ακούω τώρα, φημολογείται έντονα, ότι θα επανέλθουμε, θα γίνει η Β' Εθνική κατηγορία με δύο μέλης, Βόρειος και Νότιος, που αυτό δίνει άλλες προοπτικές στις ομάδες, μειώνει κατά πολύ τα έξοδα και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ήταν μεγάλη αδικία αυτό που έγινε. Αδικήθηκαν οι ομάδες. Θα παίζατε υπό άλλες συνθήκες τώρα στη Β' Εθνική, ακριβώς, στη Super League 2. Αδικήθηκαν πάρα πολύ οι ομάδες αυτές. Οι πρωταθλητές. Δηλαδή αδικήθηκαν πάρα πολύ. Δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Και εύχομαι ολόψυχα να βρούμε τον δρόμο μας. Άρα έχετε πληροφόρηση κι εσείς ότι ναι, υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο. Βλέπουμε ότι... Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι κάπου είμαστε κοντά στην αλήθεια. Είστε υπέρ σε αυτό, ναι, μια Β' Εθνική δύο ομίλων. Ναι. Ειδικά το δύο ομίλους, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να φεύγεις από την Κρήτη, ένα από τα νοτιότερα μέρη της Ελλάδος, και να τρέχεις, ας πούμε, στην Κομωτινή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και με το ότι κάπου είναι... λίγο να βρούμε τη λόγω του ότι και τα έσοδα είναι ανύπαρκτα. Ακριβώς. Οπότε σε αυτό το θέμα εύχομαι και πιστεύω να γίνει από την καινούργια πολιτική ηγεσία, η οποία βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο και νομίζω ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ τις ομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, ζείτε το όνειρο. Ναι. Το Σάββατο ένα μεγάλο παιχνίδι με μια ομάδα που φαίνεται ότι είναι, τα Τρίκαλα και αυτή μια ιστορική ομάδα βέβαια πρέπει να πούμε, αλλά έχει πάει μέχρι τώρα. Γενικά η κατηγορία έχει πολύ ιστορικές ομάδες, Καβάλα, Ιωνικό και άλλες ομάδες. Ναι. Είναι μια κατηγορία με ομάδες με μεγάλο όνομα, βαριά κληρονομιά. Όπως το λέτε. Και τι λέτε τώρα εσείς, πώς κοιτάξτε πάει να δείτε, το είναι εφικτό? Εμείς είμαστε μια ομάδα που πριν 2,5 χρόνια παίζαμε με τα διπλανά χωριά. Ναι. Με τα διπλανά χωριά, όπως το ακούτε. Ακριβώς έτσι. Μπήκαμε στον αγώνα αυτό, στη Γάμα Εθνική, αρχίσαμε και παίζαμε με ομάδες που είχαν βαριές φανέλες στη Γάμα Εθνική και τώρα στη Football League συνεχίζουμε, πλέον έχουμε πάρει το βάπτισμα, έχουμε πετύχει, έχουμε καθυλώσει ομάδες που έχουν μεγάλη ιστορία και εμείς έχουμε 50 χρόνια ιστορία και μάλιστα τον άλλο μήνα θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του Όφη με διάφορες εκδηλώσεις. Θα μας πείτε γι' αυτό. Βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω ότι πλέον έχουμε πάρει το βάπτισμα. Έχουμε αφήσει ομάδες πίσω που, όπως ήταν ο Φωστήρας πέρυσι στη Γάμα Εθνική, που βάσει ο Φωστήρας σωθήκαμε εμείς. Και πήραμε και μια θέση αξιοπρεπή στο πρωτάθλημα. Θέλω να πω τώρα ότι αναφορικά με το μάτς των Τρικάλων, σεβόμαστε την ιστορία αυτής της ομάδος, τη λαμπρή ιστορία αυτής της ομάδος, σεβόμαστε τη φανέλα, αλλά αυτά δεν μας επηρεάζουν. Εμείς θα μπούμε μέσα να παίξουμε μπάλα, με τα όποια μας προβληματάκια. Θεωρώ ότι θα κάνουμε τα πάντα, ας κερδίσει ο καλύτερος, και γιατί στην μπάλα θέλει και λίγο τύχη.
Είστε έτοιμοι για το βήμα το παραπάνω, αυτό που λέμε τώρα? Βεβαίως και είμαστε έτοιμοι. Ή αν θέλετε να πω και την αλήθεια, ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι για το βήμα το παραπάνω. Όταν ξεκίνησα την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν περίμενα ότι μέσα σε ένα χρόνο θα την ανεβάσω. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα έπαιρνα το κύπελλο Ελλάδος, Ερασιτεχνών Ελλάδος. Ή θα έβγαινα πρωταθλής ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτή όλη η απότομη άνοδος, το λέω και στους δικούς μου, το λέω και στο Συμβούλιο, δεν μας έχει δώσει το χρόνο να μπορέσουμε να οργανωθούμε σαν ομάδα. Γιατί έχουμε συνέχεια επιτυχίες, ανεβαίνεις και δεν προλαβαίνεις να οργανωθείς. Σαν ομάδα και ειδικά τώρα σαν επαγγελματική ομάδα. Ναι. Δεν προλαβαίνεις. Αλλά οπωσδήποτε, επειδή πλέον έχουμε μάθει σε αυτά τα απρόοπτα και τα ξαφνικά τις επιτυχίες αυτές, βεβαίως και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε εάν βρεθούμε στην Β' Εθνική, εάν τελικά γίνει όπως υποθέτουμε. Όπως φαίνεται ότι συζητιέται. Θα είμαστε έτοιμοι. Και τι εκδηλώσεις έχετε για τα 50 χρόνια ναι, κοιτάξτε, του Όφη είμαστε ακόμη Ιεράτατρας. Στο στάδιο των σκέψεων και της λήψης αποφάσεων. Ο Όφη τον άλλο μήνα γιορτάζει τα 50 χρόνια της ίδρυσής του. Είναι πλέον και αυτός μια ιστορική ομάδα, μπαίνει σε αυτό το κλαμπ και θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, θα γίνουν ποδοσφαιρικοί αγώνες, θα γίνει μουσική βραδιά, θα γίνουν διάφορα, θεατρική βραδιά κλπ. Θα κανονίσουμε διάφορα πράγματα για να δώσουμε μια έμφαση και να ευχαριστήσουμε με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο μας. Τώρα, επειδή 29 του μήνας τελειώνει το πρωτάθλημα, εάν έχουμε και θετικές εξελίξεις, καταλαβαίνετε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι πανηγυρικές. Με τον προπονητή, τον Τίμο, τον Καβακά. Ναι, θα σας πω. Έχετε βρει, νομίζω, ένα δρόμο. Ναι, θα σας πω. Ο Τίμος είναι έγκυρος, βέβαια. Ναι, θα σας πω, βεβαίως. Και έχει και πέρασμα και από τον. Από τον Πλατανιά, τα Χανιά, ναι, τον ανέβηκε ήξερα κατηγορίες. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Μετά την αποχώρηση του κυρίου Γιάννη Μάγκου, ο οποίος διέγραψε μια θετική πορεία. Μια λαμπρή πορεία και βοήθησε, γιατί αυτός ήταν ο συντελεστής όσο καιρό έμεινε των επιτυχιών. Κάναμε συμφωνία με τον κύριο Καβακά, τον Τίμο, ο οποίος μέχρι στιγμής σημειώνει με την δουλειά του και μαζί με τους επιτελείς του, σημειώνει μια θετική πορεία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Περιμένουμε τώρα τα 4 μάτς που απομένουν, δηλαδή αυτό του Σαββάτου με τα Τρίκαλα, πάρα πολύ δύσκολο μάτς, γιατί είναι ο πρωτοπόρος. Μετά παίζουμε με τον Θεσπρωτό εκτός έδρας, πάρα πολύ δύσκολο μάτς και αυτό, διότι προσπαθεί να σωθεί ο Θεσπρωτός εκτός έδρας. Στη συνέχεια πάλι εκτός έδρας με το Εγάλαιο, και αυτό πάρα πολύ δύσκολο μάτς, που και αυτός προσπαθεί και το Εγάλαιο προσπαθεί να σωθεί. Ιστορικές όλες αυτές οι ομάδες. Και στο τέλος παίζουμε τελευταίο παιχνίδι 29 Μαρτίου με την Καλαμάτα στο Βουζουνεράκιο. Εκεί τώρα θα εξαρτηθεί αν η ομάδα αυτή Έχει στόχο, είναι κοντά στο στόχο ή έχει εγκαταλείψει. Ή έχει εγκαταλείψει. Που μπορεί και αυτό να εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό δεν πετάμε, είμαστε στο συγκρατημένα αισιόδοξη και λέμε εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και όπου βγει, ό,τι κάτσει. Με την έψιλα Σιθίου για ποιο λόγο αποφασίσατε να αναμειχθείτε, να βάλετε δηλαδή άλλο ένα καρπούζι κάτω από τη μασχάλη σας, δεν σας στάνανε οι φουρτούνες στον Όφη Ερμάτρας. Και στον Όφη και στο Δήμο. Και στο Δήμο και στα επαγγελματικά. Θα σας πω το εξής. Το ποδόσφαιρο, όπως είπατε, προαναφέρατε, είναι και μικρόβιο. Κάπως έτσι το είπατε. Είναι μικρόβιο. Ο παραγωνισμός. Μετά από μια. Έληξε πρόσφατα η θητεία της ΕΠΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Λασιθίου, υπό την ηγεσία του κυρίου Λουτσέτη του Σίλα, ο οποίος είχε μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Άφησε πολύ καλό έργο, μας παρέδωσε μία ΕΠΣ η οποία δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν σας κρύβω ότι προσπάθησα να τον μεταπίσω, να συνεχίσει και εγώ και το συμβούλιο του, αλλά για δικούς του λόγους δεν ήθελε ο κ. Λουτσέτης. Στη συνέχεια
με βρήκανε κάποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και λοιπά και μου είπανε επειδή θα θέλαμε να συνεχιστεί η πορεία αυτή που έχει αυτό το διοικητικό συμβούλιο να μπει μπροστά, επειδή ξέρουν ότι είμαι άνθρωπος ποδοσφαίρου, βλέπουν την πορεία του Όφη. Και δεν σας κρύβω ότι το δέχτηκα. Με αυτή την έννοια εξελέγην και μετά στο πρώτο συμβούλιο που έγινε, ομόφωνα όλοι με εξέλεξαν πρόεδρο. Μάλιστα. Αφού εξελέγην σίγουρα στην αρχή. Και τώρα ξεκινάμε μια άλλη προσπάθεια και εκεί, να δούμε, είναι 25 ομάδες, εκ των οποίων οι 24 είναι αντρικές, η μία είναι γυναικεία, η Βασίλισσα του Νότου. Ναι. Να δούμε τα θέματα που έχουν, γιατί υπάρχουν και εκεί σοβαρά θέματα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το γυναικείο ποδόσφαιρο ήδη έχει αρχίσει και αναπτύσσεται. Και το βλέπουμε και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Έχω και Όφη ομάδα πρώτης εθνικής, ναι, ο Εργοτέλης. Ναι, βλέπετε τι γίνεται. Οπότε γιατί όχι και στον ομό μας. Γιατί όχι και στον ομό μας. Θα ρίξω μεγάλο βάρος εκεί πέρα σε αυτό το θέμα. Όπως επίσης και όλες οι άλλες ομάδες, να δούμε τις υποδομές, τις ακαδημίες. Πρέπει να συνεχίσουμε. Στο Λασίθι το αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αυτό πάρα είναι πολύ, ναι, πάρα πολύ. Και εσείς τώρα βαδίζετε στα χνάρια μιας τρομερής πορείας που έκανε ο ΑΟΑΝ κάποτε, ναι, με το φίλο μου τον Λάμπρο το Μάρη. Πηγαίνετε κι εσείς να μπείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια στιγμή είχε βρεθεί στη δεύτερη εθνική και πρωταγωνιστούσε μια εποχή για ένα μέρος του πρωταθλήματος. Είχε όμως μια σταθερή ομάδα, μια σταθερή δύναμη από το Λασίθι. Κάτι αντίστοιχο πάτε να κάνετε τώρα κι εσείς. Ναι, κάνω κι εγώ τη δική μου προσπάθεια. Δική σας. Το θέμα είναι ότι σε όλες αυτές τις προσπάθειες πρέπει αυτός που είναι επικεφαλής να διαλέγει σωστούς συνεργάτες. Σωστά. Διότι δεν μπορεί μόνος του να τα προλάβει όλα. Σωστούς συνεργάτες, να είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, να κοιτάζει να κερδίσει την κοινωνία, και αυτό τουλάχιστον στον Όφη το καταφέραμε. Γιατί σας είπα, είναι πολύ θετική η παρουσία του κόσμου. Δηλαδή, το Σάββατο, ας πούμε, περιμένουμε τουλάχιστον 2.000 κόσμο, γιατί είναι κρίσιμο το παιχνίδι. Ωραία. Και αν έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, περιμένουμε 2.000 κόσμο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, και για το λασιθιωτικό ποδόσφαιρο. Με τον άλλο Όφη της Κρήτης έχετε σχέση, ο οποίος κάνει μια. Βεβαίως, έχουμε και έχουμε δώσει και δύο παίχτες, δύο ταλέντα εκεί, ναι, πέρα. Δικά μας ταλέντα. Έχουμε, επειδή από τη φύση μου μου αρέσει να αναπτύσσω σχέσεις, ναι, και συναδελφικές και κοινωνικές, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με όλες τις ομάδες Κρήτης. Δεν σας το κρύβω. Και καλό ανά πάσα στιγμή, ναι, ανά πάσα στιγμή ανταλλάσσουμε απόψεις, όπως και με τις αθλητικές αρχές επάνω. Θέλω να σας πω ένα άλλο θέμα, ότι σας διαβεβαιώνω ότι ο Όφη Ιεράπετρας, εξαιτίας της εκπληκτικής πορείας που έχει τα 2,5-7 χρόνια και εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι μία πεντακάθαρη ομάδα, προσέξτε τη λέξη πεντακάθαρη, τι εννοώ, σε επαγγελματική κατηγορία. Ναι. Αντιλαμβάνεστε. Είναι μία πεντακάθαρη ομάδα, δεν ανακατεύεται πουθενά, δεν έχει σχέση με τίποτε. Σας λέω ότι έχει την εκτίμηση και την συμπάθεια των ανωτέρων αθλητικών αρχών, των παραπάνω από εμάς. Μας συμπαθούν, μας εκτιμούν, ξέρουν ότι είμαστε πεντακάθαροι. Μακριά από εμάς οποιαδήποτε λοβιτούρα. Παίζουμε τίμια, στα ίσα, δεν δημιουργούμε επεισόδια. Εγώ μιλάω προσωπικά με το σύνδεσμό μας, γιατί ξέρετε, στους συνδέσμους είναι νέα παιδιά, με ζωντάνια, με νεύρα, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Και σας λέω, χαίρομαι εκτίμηση σαν ομάδα. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι τα καλύτερα στον Όφη Ιεράπετρας και γιατί όχι να μην γίνει η έκπληξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως μπορεί να είναι φέτος μια μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστώ σε κάθε πάρα περίπτωση, έτσι όπως διαμορφώνεται το ποδόσφαιρο και μάλλον με τη νέα δεύτερη εθνική που θα γίνει, νομίζω ότι είναι εφικτή η παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό όλο τον κόσμο, όχι μόνο του Λασιθίου, της Κρήτης, να έρθει το Σάββατο να δει Όφη Τρίκαλα.